Ο Μουράτ Σεροπιάν προπόνησε για πρώτη φορά την Τρίτη τους ποδοσφαιριστές του ΑΟΧ 9, ξεκινώντας έτσι το κεφάλαιό του στην ομάδα από τη θέση του τεχνικού. Ο νέος προπονητής του ΑΟΧ ζήτησε πολλή δουλειά και λίγα λόγια, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις δυνατότητες της ομάδας του. Οπωσδήποτε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά για να πούμε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του πάντως. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε. Πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα στη δουλειά. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να καταλάβω αλλά και να δω κάποια παιδιά. Και πιστεύω ότι όλη αυτή τη βδομάδα μέσα από τη δουλειά θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι για αυτό το παιχνίδι. Πάει, πέρασε, τελείωσε. Δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από αυτό το παιχνίδι. Ατομικά από τους παίκτες, πόσους είδατε? Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όσο για τον στόχο του ΑΟΧ, θα βλέπει όλα τα παιχνίδια 1-1 και θα προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Ακόμα και αν είχα κάνει την προετοιμασία, ακόμα και αν είχα κάνει εγώ το ρόστερ, ο στόχος του ΑΟΧ είναι κάθε φορά το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Και τίποτα άλλο. Συνολικά αυτή τη στιγμή. Όχι, ούτως ή άλλως, ό,τι και να γινόταν. Ο στόχος του ΑΟΧ φέτος είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Είναι ένας τελικός. Αυτό και μόνο, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Πώς περιμένετε δηλαδή να θα περιμένουμε να δούμε από την ομάδα με εσάς προπονητή? Αυτό είναι ανάλογο με το ρόστερ που έχει η ομάδα, γιατί όπως ξέρετε δεν το έχω φτιάξει εγώ το ρόστερ. Ούτε έχω κάνει εγώ την προετοιμασία. Πράγμα που σημαίνει ότι και εγώ περιμένω να δω κάποια πράγματα για να καταλάβω το πού θα πάμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά πολύ σύντομα θα έχω εικόνα και θα δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Τα Χανιά ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Προοδευτική εκτός έδρας.